Απόψε θέλω να σας πω την όμορφη ιστορία του Διομήδη του τρελού που φάγαν τα θηρία. Όχι απ' αυτά που συναντά κανείς μέσα στη ζούγκλα, μα κάτι άλλο γαγερά με πέταλα και φούντα. Αυτός λοιπόν γεννήθηκε στη μακρινή τη Θράκη κι είχε μια κούνια αργυρή και ένα χρυσό βρακάκι. Ήταν ωραίος πρίγκιπας, βραδίνους και τεμπέλης, όπως τα έγραφε γι' αυτόν κι ο φίλος Καμπανέλης. Ήταν γλυκός, ήταν ψηλός, είχε 2 μέτρα μπόι, κι η μάνα τον καμάρωνε και όλο του το σόι. Ώσπου μια μέρα συμφορά χτύπησε το παλάτι κι ο βασίλιας αρρώστησε απ' το κακό το μάτι. Βρε τι ξινά του δώσανε, σιρόπια και ματζούνια, τι ξεματιάστρες φέρανε απ' άγνωστα καντούνια. Αυτός εκεί μουλάρωσε, δεν έλεγε να γιάνει, ώσπου μια μέρα πέθανε τελείως στο τιβάνι. Κι όπως συνήθως ο λαός μια μέρα τον πενθούσε και τις υπόλοιπες 9 χόρευε και πηδούσε. Μετά την ψάξαν τη δουλειά, διάπλοκες και αίμα, κι ο Διομήδης βρέθηκε με θρόνο και με στέμα. Μαζί με το βασίλειο του δώσανε και πρίκα, κάτι παλάτια εξοχικά, κάτι σίκες με σίκα, βόδια, γελάδια κι άλογα που ζούσανε σε στάβλους, κάτι ρεμάλια αυλικούς και 1.000 σκλάβους. Τον πρώτο χρόνο χαιρόνταν, πετούσε στα ουράνια, γλεντούσε με τους φίλους του, τους έδινε και δάνεια. Δάνεια, θαλασσοδάνεια, διπλές, τριπλές μερίδες, όπως αυτά που παίρνουν όσοι έχουν εφημερίδες. Στο δεύτερο τα πράγματα δυσκόλεψαν λιγάκι, είναι και άγριος ο καιρός, Δεκέμβριο στη Θράκη. Οι αποθήκες άδειασαν, καθώς και τα ταμεία, κατά δια όλου πήγαινε λοιπόν η οικονομία. Και τότε του ήρθε έπνευση τεράστια μεγάλη, αφού κι αυτός απόρρισε πως του ήρθε στο κεφάλι. Αντί σαν όπου δίνουμε στα άλογα του στάβλου, εμείς θα εφαρμόσουμε τη δίαιτα του σκλάβου. Κάθε πρωί θα σφάζουμε 5-6 απ' τους θρεμένους, κι αφού χορτάσουν τα άλογα θα κάνουμε πολέμους. Καινούριους σκλάβους θα έχουμε, τροφή εν αυθονία, για τις μελούμενες γενιές τη νέα κοινωνία. Έσφαζε αδιάκριτα αρσενικά και κόρες, κι άλλοι σκλάβοι φώναζαν «Ο τέμπορα, ο μόρες». Αλλά αυτός ανάλκητος πήγαινε και για τσάρκα, όσο οι άλλοι ταΐζαν τα άλογα με σάρκα. Άλλο χειμώνα σοβαρής δεν έλεγε να φύγει, θα ρίσκε ερωτεύτηκε τη γη του Διομήδη. Κι όταν οι σκλάβοι τέλειωσαν δεν είχε άλλα κομμάτια, από την πείνα θόλωσαν τα άλογισια μάτια. Χτυπούσαν τα κεφάλια τους, τα κάναν όλα χάλια, κοιτάζονταν με νόημα, τους τρέχανε τα σάλια. Κι όταν μια μέρα ο βασιλιάς άνοιξε το πορτάκι, πέσαν όλα απάνω του και χόρτασαν λιγάκι. Έτσι λοιπόν τελείωσε ο βίος του Διομήδη, που προς στιγμήν εζήλωσε τη δόξα του Αρχιμίδη. Η φύση τον αντάμυψε δίκαια και ωραία, και πάσα ομοιότητα είναι εντελώς τυχαία.